20, Ιώτα Δέλτα 15. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα 15. Ακούσας δε ταύτα εις το συν καθημένον, είπε προς αυτόν, μακάριος ως της φάγη άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλο αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπει προς τους κεκλειμένους έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν παρακαλώ σε έχε με παρητημένον. Και ο άλλος είπε ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών υπάγω να δοκιμάσω αυτά παρακαλώ σε έχε με παρητημένον. Και άλλος είπε γυναίκα νυμφεύθυν και δια τούτο δε δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα, τότε ο οργιστής, ο οικοδεσπότης, είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίος εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς και είπεν ο δούλος κύριε έγινεν ως προσέταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασο να εισέλθωση για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχονται δε μεταυτού όχλοι πολύ και στραφείς προς αυτούς είπε «Εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισή τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς έτι δε και την εαυτού ζωήν δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δεβαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι της εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν αρχίσως οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τι βασιλεύση πάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθε πρώτερο να σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Η δε μη ενώ αυτός είναι έτοιμα μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνην. Ούτω λοιπόν πασός της εξημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δε δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί. Δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν, έξω ρήπτωση αυτό, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει, αμήν. Όταν ακούγεται ο λόγος του Χριστού και φτάνει στα αυτιά των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και πιστεύουν για την αιώνια ζωή, μια επιθυμία πλημμυρίζει την καρδιά τους, λέγοντας μακάριος θα είναι αυτός που θα λάβει μέρος στο δείπνο του Θεού. Μακάριος. Μακάριος θα είναι αυτός. Μακάριος θα είναι αυτός που θα βρεθεί εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών και θα απολαμβάνει την αιώνια ζωή. Τραγική η θέση αυτών που δεν θα βρεθούν εκεί. Δεν είναι μόνο ότι αυτός θα είναι μακάριος, αλλά σκεφτείτε πως θα είναι αυτός που δεν θα βρεθεί εκεί. Και για να μην σκεφτόμαστε για τους άλλους, να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Αδελφοί, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει. Είναι γραμμένο. Δεν ξέρω πότε και κανείς δεν ξέρει πότε. Αλλά ξέρω μετά πάση βεβαιότητος ότι θα γίνει. Και εν πάση περιπτώσει επίσης ξέρω μετά πάση βεβαιότητος ότι και η προσωπική πρόσκληση, εάν μακροθυμήσει έτσι περισσότερο, ο Κύριος θα γίνει. Το τέλος πάντων επλησίασε, είναι βέβαιο. Το ξέρω ότι είναι αλήθεια. Μακάριος ο άνθρωπος που θα λάβει μέρος στο δείπνο του μεγάλου βασιλιά, που θα λάβει μέρος στο γάμο του αρνίου. Ουέ εις εκείνον που δεν θα παρευρεθεί. Ουέ, αλίμονο. Και πιο καλά είναι να το πω διαφορετικά. Μακάριος θα είμαι εάν είμαι κι εγώ εκεί σε μια καρέκλα σε αυτό το μεγάλο δείπνο του Χριστού. Αλίμονο μου αν εκείνη την ημέρα απουσιάζω από αυτή τη μεγάλη ευλογία. Αλίμονο σε μένα.
Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σκέψη της διαφοροποίησης του μέλλοντος μας ή αν θέλετε της διαφοροποίησης του μέλλοντος του καθενός ξεχωριστά από μας, έρχεται ο Χριστός να μας βοηθήσει να μην περάσουμε από παγίδες και πειρασμούς, να μην βρεθούμε σε τραγικές εκπλήξεις. Κάποιος άνθρωπος, λέει στην παραβολή του ο Χριστός, προς αυτούς που μακαρίζουν αυτόν που θα παρευρίσκεται στο γάμο του αρνίου. Κάποιος άνθρωπος έκανε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Πολλοί είναι και κλειμένοι. Εγώ θα πρόσθετα λάθος. Και κάλεσε πάρα πολλούς. Και έστειλε τον δούλον αυτού. Και τους λέει, ελάτε, ο δείπνος είναι έτοιμος, τα πάντα είναι έτοιμα. Έχετε πρόσκληση. Σας έχει δοθεί κατά χάρη. Δεν έχει δοθεί σε όλους. Αλλά εσείς που έχετε την πρόσκληση, ελάτε. Και αυτό το ελάτε έχει πολλά χαρακτηριστικά. Σημαίνει αφήστε και πάρτε το δρόμο προς τον οίκον του ανθρώπου που κάνει και ετοιμάζει και έχει ετοιμάσει και είναι ήδη πάντα έτοιμα το δείπνο. Αφήστε αυτά που κάνετε τώρα. Είναι η ώρα. Ήρθε η ώρα. Όταν σας ήρθε η πρόσκληση, χαρήκατε. Την αποδεχθήκατε. Πω και μένα έκανε την τιμή ο άνθρωπος αυτός, ο ευγενής, ο πλούσιος να με προσκαλέσει. Κοιτάς δίπλα σου, βλέπεις το γείτονα του, δεν έχει την πρόσκληση αυτή. Σε σένα έκανε την τιμή. Σε σένα έκαμε χάρη. Ελάτε. Αλλά τώρα είναι η ώρα της απόφασης. Θα πάω ή δεν θα πάω. Και σήμερα μας προσκαλεί ο Χριστός. Ελάτε. Ελάτε. Θα πάω ή δεν θα πάω. Και ο πρώτος σκέφτεται ότι αγόρασε ένα χωραφάκι. Έχει υπάρχοντα, έχει αγρούς, έχει κτήματα πολλά. Ενδιαφέρεται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πρέπει κάποιος να τα φροντίσει. Ενδιαφέρεται για το δείπνο το μέγα. Αλλά το χωραφάκι είναι δικό του. Τα υπάρχοντα είναι δικά του. Και λέει στο δούλο, τι κρίμα. Έχε με παρετημένο, συγχώρεσέ με, δεν θα έρθω. Γιατί ανάμεσα σε όλα τα άλλα κτήματα αγόρασα και ένα αγρό παραπάνω. Και θέλω να πάω τον επιμεληθώ, τον εξετάσω. Και δεν πήγε. Πάει σ' άλλο, ναι. Έλα, έτοιμος είναι ο δείπνος. Παράτα τα ό,τι κάνεις. Άσε την παλιά σου ζωή. Αυτό σκέφτεται και λέει, έχω δουλειά. Έχω ανοίξει καινούργια δουλειά. Και πιστεύω ότι είναι επικερδής. 5 ζεύγη βοών. 5 ζεύγη βόδια αγόρασα για να οργώσω και να καλλιεργήσω τη γη μου. Ανέβηκαν, αυξήθηκαν οι δουλειές μου. Μέχρι τώρα όργωνα με ένα. Όμως ευτύχησαν τα χωράφια μου και πήρα άλλα 4. Έχω αγόρασα ολόκληρα 5 ζεύγη βοών. Και θέλω τώρα να πάω να τα δοκιμάσω. Να τα βάλω στον τορό. Πρέπει να στρώσω τη δουλειά μου. Πρέπει να τακτοποιήσω δείπνος. Πρέπει να τακτοποιήσω τα πράγματα. Σε παρακαλώ, έχε με παρετημένο, δεν μπορώ να έρθω. Και έφυγε και από αυτό. Και πάει στον άλλο. Λέει, έλα, ο δείπνος είναι έτοιμος, τα έχει όλα έτοιμα ο Κύριός μου. Άστα τώρα εκεί που είσαι και πάμε. Έχω οικογένεια. Γυναίκα είναι η φέρθη. Έχουν σχολείο τα παιδιά.
έχουν διάβασμα, φροντιστήρια. Πώς θα τα αφήσω? Θέλω να σπουδάσουν τα παιδιά μου. Θέλω να φροντίσω τη γυναίκα μου. Δεν θέλει να έρθει η γυναίκα μου. Δεν θέλουν να έρθουν τα παιδιά μου. Έλα. Σε παρακαλώ. Έχε με παρετημένο. Και έφυγε ο δούλος και πήγε στον κύριό του και αυτοί που είχε προσκαλέσει δεν ήρθανε. Αχαλήνωτη η καρδιά τους. Είχε μεγάλη επιθυμία η καρδιά για το ναγρό και το χωράφι. Δεν μπόρεσε να τη δαμάσει, δεν σκέφτηκε να τη δαμάσει και να τη δουλαγωγήσει. Την άφησε αχαλήνωτη. Αχαλήνωτη η γυναίκα του. Αχαλήνωτη η οικογένειά του. Κάτσε λίγο με μας, πού θα πάμε? Πάλι η εκκλησία. Όλο η εκκλησία, όλο τα ίδια και τα ίδια. Κάτσε λίγο να σε δούμε, να είμαστε μόνοι μας, να κουβεντιάσουμε, να πάμε και μια εκδρομή, να πάμε... Κάτσε λίγο. Δεν σκέφτεσαι καθόλου την οικογένειά σου. Αχαλήνωτη η καρδιά του. Αχαλήνωτη η οικογένειά του. Αχαλιναγώγητη. Πέντε ζεύγη βοών. Αχαλήνωτη η φιλοδοξία του. Η επιθυμία του για επιτυχία. Αχαλιναγώγητη. Πού πας, αδερφέ μου? Πώς σκέφτεσαι έτσι? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Καμία εκτίμηση στο δείπνο? Καμία εκτίμηση στο γάμο του αρνίου? Τόσο πολύ μεγάλη σημασία έχουν για σένα τα υπάρχοντά σου, οι δουλειές σου, η οικογένειά σου. Τόσο πολύ μεγάλη αξία και δύναμη έχουνε ώστε σε εμποδίζουνε. Και μπορώ εκεί να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα για την αχαλιναγώγητη καρδιά μας. Φιλοσοφίες. Αυτό πια που κυκλοφορεί μέσα στη χριστιανική παροικία. Να μην είμαστε και με παροπίδες open-minded. Δηλαδή, κάτσετε να γνωρίσουμε και λίγο τον κόσμο. Να μην πάμε και σε ένα μπαράκι. Όλο έτσι, έτσι. Να μην πάμε και σε μια διασκέδαση. Όλο έτσι, έτσι. Να μην διαβάσουμε και ένα φιλοσοφικό βιβλίο για να μην είμαστε τελείως αγράμματοι. Όλο το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο. Αχαλήνωτη. Αχαλιναγώγητη η καρδιά. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, κατάλαβες ότι το τέλος πλησιάζει? Θέλεις να είσαι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα? Δεν κατάλαβες ότι ο Κύριος έρχεται? Μα μην να πάμε και σε μια γυμναστική έτσι να φτιάξουμε λίγο? Μα να μην κάνουμε και δύο τούμπες? Μα ο Κύριος έρχεται! Και λίγο τα μαλλιά μας να μην τα βάψουμε λιγάκι εδώ πέρα, να γίνουμε πιο κομψές. Πώς θα μας δει η κοινωνία? Μα ο Κύριος έρχεται. Μα να μην κάνουμε και καμιά βόλτα τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί να θαυμάσουμε. Μα ο Κύριος έρχεται. Μα να μην κάνουμε και... Αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Και δεν θα πάμε να κλειστούμε στο μοναστήριο, όχι. Αλλά η εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της διανοίας σου και της δυναμεώς σου και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Επιθυμείς πραγματικά να λάβεις μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών? Αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, επιθυμείς να λάβει και ο άλλος? Δαμάζεις το σώμα σου, το δουλαγωγείς ή τα αφήνεις σκόρπια όλα?
Να πάμε να κάνουμε και ένα μπάνιο με το μπικινάκι μας. Ο Κύριος έρχεται. Μα τι είναι αυτά που ακούν τα αυτιά μας σήμερα? Ένα πράγμα ακούν τα αυτιά μας σήμερα. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστε την απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Τα παιδιά μας να μην τα αφήσουμε λίγο να διασκεδάσουνε και να παίξουνε. Τα έχεις ακούσει που βρίζουνε? Τα έχεις χαλιναγωγήσει? Έχεις δει την ασέβεια επειδή είναι αχαλιναγώγητα? Τι κάνεις? Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσθέσω κάτι. Στα 21 χρόνια που έχω στην Εκκλησία, έχω δει αδερφούς αυστηρούς στο θέλημα του Θεού και αδερφούς χλιαρούς. Οι μεν πρεσβύτεροι και εργάτες του Κυρίου, οι δε στον κόσμο. Πρέπει να τα λέμε όλα. Ο Κύριος έρχεται. Έχω δει ανθρώπους να ξημεροβραδιάζονται με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και είναι γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και έχω δει ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία και βιβλιαράκια. Ιδίως τώρα έχουν βγει τα καινούρια. Τόλκιν λέει. Φιλοσοφίες. Περίεργες και διάφορες. Και φωνάζει ο Θεός, τι είναι αυτά τα κενά δαιμόνια που εισήγαγε στην καρδιά σου, λαέ του Θεού? Τι είναι αυτά τα νέα πράγματα? Ο Κύριος έρχεται, το κατάλαβες? Και ο Χριστός περπατούσε. Και όχλος, όχι λαός Θεού, όχλος τον ακολουθούσε. Και στρέφεται προς τον όχλο και λέει σκληρά πράγματα. Εάν της έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και τους αδελφούς αυτού και τα αδελφάς αυτού, έτι δέκεται αυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, λέει η Γραφή. Και ο Μωυσής προσκάλεσε τους Λεβίτες να φωνεύσουμε τους γνωστούς τους, για να ελευθερωθεί ο λαός του Ισραήλ από το ανάθεμα. Και δεν θέλω στην οικογένειά μου να υπάρχει ανάθεμα, αδερφοί. Δεν θέλω στην εκκλησία μας να υπάρχει ανάθεμα. Δεν θέλω και στο σπίτι σου να υπάρχει ανάθεμα. Σήμερα να το φωνεύσουμε. Με το μίσος το Άγιο. Μισούμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό. Μισούμε την πονηρία, όχι τον πονηρό. Μισούμε την παράβαση, όχι τον παραβάτη. Όταν ο Χριστός λέει αν δεν μισήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον αδελφό σου και την αδελφή σου, σημαίνει αν δεν βάλεις πάνω απ' όλα τον Χριστό. Αν δεν απαρνηθείς. Εάν δεν γίνεις αυστηρός στην εκτέλεση του Ευαγγελίου. Δεν μπορώ να επιβάλλω σε σένα την αυστηρότητά μου, αλλά μπορώ να επιβάλλω την αυστηρότητά μου στον εαυτό μου. Μπορώ να επιβάλλω την αυστηρότητά μου στην οικογένειά μου και να πω εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Μπορώ να καταδικάσω στο όνομα του Χριστού. Μπορώ να απαρνηθώ στο όνομα του Χριστού τα υπάρχοντά μου. Όχι ότι δεν θα έχω. Θα έχω. Αλλά αυτά που μου χαρίζει ο Χριστός. Όχι που αυτά που με επιθυμία θέλω να αυξάνονται. Με επιθυμία σαρκός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος παίρνει στη σάρκα θερίζει φθορά. Και εμείς πρέπει θέλουμε να σπέρνουμε στο Πνεύμα το Άγιο για να θερίσουμε ζωή αιώνιο. Δεν μας ενδιαφέρει η σάρκα. Την οικογένειά μου την έχω αφιερώσει στο Χριστό. Τη γυναίκα μου στο Χριστό. Και όλοι μαζί θα ακολουθούμε το Χριστό. Όποιος δεν θέλει. Τον μισώ. Όχι με μισώ, με μίσος γήινο και ανθρώπινο. Αλλά με μίσος άγιο και ευλογημένο. Υπάρχει τέτοιο βέβαια, το μίσος της παράβασης, της αμαρτίας. Το μίσος στην παράβαση και στην αμαρτία. Θέλω να χαλιναγωγώ, να δουλαγωγώ το σώμα μου. Θέλω να χαλιναγωγώ, να χαλιναγωγώ την καρδιά μου. Θέλω να χαλιναγωγώ την οικογένειά μου. Δεν θέλω να μένουν να χαλίνονται. Για θυμηθείτε τον Ηλί. Τα παιδιά σου δεν περπατάνε καλά. Παιδάκια μου, μετανοήστε. Δεν σήκωσε τη μάχαιρα να θανατώσει.
Προσπάθησε με καλοπαπιάσματα να επιβληθεί, αλλά δεν επιβάλλεται στην αμαρτία με καλόπιασμα. Η αμαρτία θέλει το Λόγο του Θεού. Θέλει τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο Λόγος του Θεού. Με πολιτικές δεν καλοπιάνεται η αμαρτία. Με σκέψεις ειρηνικές δεν φεύγει ο διάβολος. Σήκωσε, λέει, τη μάχαιρα του Πνεύματος. Φόρεσε την περικεφαλαία. Πάρε την ασπίδα της πίστεως. Ντύσου την πανοπλία του Θεού και βγες να πολεμήσεις. Γιατί η μάχη μας δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους, εναντίον των δαιμονίων στον αέρα. Και το όπλο μας είναι το όνομα του Χριστού. Χαλιλαγώγησε τα παιδιά σου. Δούλωσέ τα στο Πνεύμα το Άγιο. Αφιέρωσέ τα στο Θεό. Χαλιλαγώγησε τον άντρα σου. Χαλιλαγώγησε τη γυναίκα σου. Χαλιλαγώγησε τον αδελφό σου. Χαλιλαγώγησε την αδελφή σου. Πώς? Με το Λόγο του Θεού. Με την εξουσία. Ιδού διδω εξουσία εις εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και τίποτα να μην σας βλάπτει. Έχεις εξουσία. Γιατί έχεις το όνομα του Χριστού στην καρδιά σου. Έχεις το Λόγο του Θεού στο υψωμένο χέρι σου. Έχεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που δεν είναι ένα βιβλιαράκι φιλοσοφικό για να σε κάνει open-minded, αλλά είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που πιστεύουν. Πιστέ, χρησιμοποίησε την πίστη σου. Χριστιανέ, χρησιμοποίησε τον Χριστό. Αδελφέ, χρησιμοποίησε τον αδελφό σου. Δούλε του Θεού, χρησιμοποίησε τα όπλα της δικαιοσύνης. Εν τον όματι του Ιησού Χριστού πήγαινε εναντίον του Γολιάθ. Ψωμίων είναι δι' ημάς. Πάρε στα χέρια σου τη σφενδόνα και το λίθο τον ορμαλό. Και μη φοβού, μόνο πίστευε. Ίσχυε, ο Θεός είναι μαζί σου. Μη φοβού. Ύψωσε το ανάστημά σου, είναι ανάστημα Χριστού. Ύψωσε το βλέμμα σου, είναι βλέμμα Άγιο. Δεν κοίταξε στον ουρανό, είναι η κληρονομιά σου. Μη φοβού. Κύριος είναι ο Θεός σου. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Είμαι εις, ο δικός σου ο Θεός. Όλα είναι ποτεταγμένα στο όνομά του. Όλες οι δυνάμεις, επίγειες, επουράνιες, καταχθόνιες. Είσαι νικητής. Είναι ο Θεός μαζί σου. Κάλπασε πάνω στο άλογο το λευκό που είναι ο Λόγος του Θεού. Έξελθε. Εξελθόν για να νικήσεις. Η νίκη είναι δική σου, γιατί ο Χριστός θα στη χαρίζει. Είσαι πρόβατο, αλλά έχεις ποιμένα καλό. Είσαι στρατιώτης, αλλά έχεις βασιλιά ένδοξο. Είσαι λαός, αλλά έχεις παντοκράτορα κυβερνήτη. Μη διστάζεις. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Αλληλούια. Μόνο πριν ξεκινήσεις, κοίταξε με προσοχή. Κανείς δεν ξεκινάει να οικοδομήσει αν δεν έχει τα απαραίτητα. Κοίταξε, έχεις τα απαραίτητα. Μην τυχόν και οικοδομήσου μείνεις στη μέση και γίνεις περίγελος. Έχεις τα απαραίτητα. Έχεις τα αναγκαία. Έχεις πίστη. Έχεις αγάπη. Έχεις ειρήνη. Έχεις μακροθυμία. Έχεις Χριστότητα. Έχεις αγαθοσύνη. Έχεις εγκράτεια. Έχεις το Λόγο του Θεού. Έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μην εξαρτάσαι από τον πατέρα σου, από τη μητέρα σου, από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου. Μην εξαρτάσαι από το παιδί σου, την κόρη σου, το γιο σου, το εγγόνι σου. Η εξάρτησή μας θα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός του ουρανού και της γης. Ξεκινάς πόλεμο. Σήκωσες τη μάχαιρα. Κοίταξε, με το στρατό που έχεις μπορείς να νικήσεις. Είναι αξιόμαχος. Είναι 10.000, δεν πειράζει, επειδή ο εχθρός είναι 20.000. Είναι αξιόμαχος.
Έχει τη δύναμη του Λόγου του Θεού, έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχεις βασιλιά. Έχεις Κύριο. Προχώρα, μη φοβάσαι. Νικών θα νικήσεις, γιατί ο Χριστός θα σου χαρίσει τα πάντα. Αυτό κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Χτίζουμε, οικοδομούμε και πολεμάμε για να νικήσουμε. Δεν κοιμόμαστε, δεν παίζουμε, δεν χορεύουμε, δεν διασκεδάζουμε. Μα απαγορεύεται. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Δεν μιλάμε για τις διασκεδάσεις και την ξεκούραση του αγιασμού. Μιλάμε για τις διασκεδάσεις και την ξεκούραση της αποστασίας. Για την απόλαυση της σάρκας. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας. Ας στρέψουμε την καρδιά μας προς τον ουρανό, από εκεί που έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Γιατί καλόν είναι το άλλας, καλός είναι ο χριστιανός. Καλόν είναι ότι έρχεσαι στην Εκκλησία. Καλόν είναι ακόμη ότι κηρύττεις. Καλόν είναι ακόμη ότι προφητεύεις. Για όλους μας είναι αυτό. Καλόν είναι ότι δεν λείπεις στην Εκκλησία. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι πια θα ξαναγίνει αλμυρό. Αν σαπίσει το αλάτι, πώς θα το ξανακάνεις αλάτι. Και αν σαπίσει το αλάτι, αν ο χριστιανός παραλύσει, αν ο χριστιανός δεν πνεύει, δεν σπέρνει στο Πνεύμα το Άγιο, αν ο χριστιανός δεν δαμάζει το σώμα του και δεν το δουλαγωγεί, αν ο χριστιανός δεν χαλιναγωγεί τον εαυτό του, την καρδιά του και τον αδελφό του, την αδελφή του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, αν χάσει τα χαρακτηριστικά του αλατιού που είναι η νοστιμάδα και η διατήρηση. Γιατί το αλάτι δεν αυτοδιατηρείται, αν και αυτό κάνει, αλλά διατηρεί και ότι του βάλεις μέσα. Και σου έχει χαρίσει ο Χριστός για να τα διατηρήσεις, τα παιδιά σου. Δικά σου είναι, ο Χριστός τα χάρισε για λίγο. Αν το αλάτι διαφθαρεί, δεν είναι για τίποτα χρήσιμο. Ούτε για την κοπρία, τη χαλάει. Ούτε για το χώμα, δεν μπορείς να το ποτίσεις. Για πουθενά δεν κάνει, για τα σκουπίδια κάνει. Για την κόλαση την αιώνια είναι. Που είναι φτιαγμένη για τον άγγελο και για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Μη γίνει το να χάσουμε την αλμυράδα μας. Μη γίνει το να χάσουμε την υπόστασή μας, καθώς ο Χριστός λέει εσείς είστε το άλας της γης. Μη γίνει το να χάσουμε το φέγγος μας, καθώς λέει ο Χριστός είστε το φως της γης. Μη γίνει το να χάσουμε το Χριστό. Μη γίνει το να χάσουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.